Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Βρεβενών τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την επίσκεψή σας και το σκοπό της επίσκεψής σας στα Βρεβενά. Η επίσκεψη είναι στο πλαίσιο επίσκεψης των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας και ξεκινήσαμε από χθες, έτσι ώστε να μπορούσαμε να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και με τους ασθενείς και τους πολίτες που επισκέπτονται το νοσοκομείο, για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό που δίνουμε στους πολίτες. Την προσφορά που έχουν στους πολίτες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που με επιμονή και με μεθοδικότητα εφαρμόζουμε, έτσι ώστε να ξαναγίνει το ΕΣΥ ελκυστικό για τους επαγγελματίες υγείας και να βελτιώσουμε αυτό που δίνουμε στους πολίτες. Αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω την επόμενη ερώτησή σας, και εδώ στα Γρεβενά έχει μια πολύ σημαντική ενίσχυση του νοσοκομείου. Έχουμε πολύ σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση. Έχουμε περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φάνηκε και στην σύσκεψη. Χρειάζεται όμως να λύσουμε προβλήματα στις συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες, στους παθολόγους, αναισθησιολόγους. Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι βρισκόμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Τα μέτρα αποδίδουν. Αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα έχουμε 100 περίπου περισσότερους μόνιμους αναισθησιολόγους στο σύστημα, υψηλότερους αριθμούς που έχουμε ποτέ. Και σε δύο χρόνια, επειδή έχουμε αυτού του αριθμού, δεν είναι δικαιωμένο, έχει λυθεί σχεδόν οριστικά το πρόβλημα του αναισθησιολόγου. Πρόβλημα έχουμε στους παθολόγους. Έχει γίνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με ειδικά στις ανοσοκομεία της περιφέρειας με αύξηση των επιδομάτων. Να πω ότι ένας παθολόγος στα Γρεβενά προηγουμένω έπαιρνε επίδομα 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή θα πάρει 600 ευρώ. Είναι εξαπλησιασμός του επιδόματος. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα για ιδιωτικό έργο. Όλα αυτά έχουν κάνει ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο σε σύγκριση με το τι είχαμε 9 μήνες πριν. Και με αυτό το νέο πλαίσιο θα έχουμε την προκήρυξη των θέσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά. Υπάρχει κάποιο χρονικό πλάνο, την επόμενη διετία, τριετία, πιστεύω ότι θα ανακλωθεί όλο αυτό το. Όλα τα μέτρα, υπάρχει κάτι και ένα χρόνο να εμπεδοθούν από του νέου συναδέλφου. Θα έχουμε την πρώτη υποκήρυξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι με το καινούργιο πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα τα περισσότερα προβλήματα θα έχουν λυθεί. Όχι παντού, το πω έτσι, αλλά για μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια να το λύσουμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.